Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς στη συνεργασία των κτηνοτρόφων, στην προσπάθεια που κάνουν για την καταπολέμηση της ευλογιάς και όχι μόνο, ζητούν οι αρχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι κτηνίατροι ζητούν από τους κτηνοτρόφους να είναι παρατηρητικοί, προσεκτικοί και να αναφέρουν αμέσως περιστατικά ασθενείας για να καταπολεμώνται το συντομότερο δυνατό. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει περίπου 7.500 με 8.000 εκτροφές εγωπροβάτων με 1.200.000 εγωπρόβατα. 1.200.000. 1.200.000 εκτροφές, εγωπρόβατα, τα οποία είναι κατανεμημένα σε 7.500 εκτροφές. Πείτε μου τώρα, οι 50 κτηνίατροι που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια, οι 4 στην Ορεστιάδα, οι 3 στην Καβάλα, οι 6 στη Ροδόπη, πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια κρίση και σε μια άλλη επόμενη, να μην γίνω μάντης κακών, που θα λέγεται ίσως αυθόδης, που θα λέγεται πανόλης των μικρών μυρικαστικών και ό,τι άλλο από αυτά τα εξωτικά νοσήματα ενδημούν στη γείτονα χώρα. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της συνολικά και να ξανακτήσουμε εξ αρχής, εκ του μηδενός, τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις. Το δεύτερο, σχετικά με τους κτηνοτρόφους που βάλατε, λέω ότι έχουμε 50 κτηνιάτρους. Μπορούμε να τους κάνουμε 8.000, 7.500. Τι εννοώ? Ότι θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνοτρόφοι μας που τόσο πολύ πλήττονται αυτή την εποχή, καταστρέφουμε περιουσίες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Κύριε, και είναι δύσκολο, ξέρετε. Έχει να χτίζεις περιουσία επί χρόνια με πολύ κόπο, με πολύ προσωπική εργασία, με πολλά χρήματα, με δυσκολίες οικονομικές, αγορά ζωοτροφών, διάθεσης γάλακτος, κρέατος και να έρχεται η κτηνιατρική υπηρεσία της κάθε περιφερειακής ενότητας και να λέει: έτσι αποφάσισα, Σαπχατζίδη, γιατί αυτό επιβάλλεται, θανατώνω το ζωικό σου κεφάλι. Ακριβώς. Δυστυχώς η κτηνιατρική υπηρεσία βρίσκεται σε αυτήν τη θλιβερή πολλές φορές θέση να παίρνει και δυσάρεστες αποφάσεις. Αυτή είναι η δουλειά της. Δυστυχώς επίσης αυτός ο αντίκτυπος από τις αποφάσεις της είναι τεράστιος και στους κτηνοτρόφους και από οικονομική αλλά και από κοινωνική άποψη. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν δεν θανατώσουμε κάποια κοπάδια, δεν θα γλιτώσουμε τα υπόλοιπα, το σύνολο. Η νόσος θα πάρει τεράστιες διαστάσεις και φυσικά οι ζημιές θα είναι ανεξέλεγκτες. Και ξέρετε, οι πρωτογενείς ζημιές, αυτές που λέμε αποζημιώσεις, που ήδη φτάσανε τις 500.000 στην περιφέρειά μας και τις υπερβαίνουνε, είναι μικρότερες από τις δευτερογενείς ζημιές που λέμε και που έχουν να κάνουν με τους περιορισμούς που βάζουμε στο εμπόριο των ζώων, χορτονομών, προϊόντων, στη διακίνηση ατόμων και σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς οι ζημίες αυτές είναι τεράστιες, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μας για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την νόσο από την περιοχή μας και να ξαναέρθει η κανονική πορεία των πραγμάτων, να ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αχιλλέας Σαχπατζίδης από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην εκπομπή της Δέλτα Τηλεόρασης Αγροτικό Βήμα την περασμένη Τετάρτη. Ο κύριος Σαχπατζίδης βρίσκεται μαζί μας στην τηλεφωνική μας.